Πάντα Μητσάκης. Φοβερή πάσα στο Μαυρίδη. Καλάθι και φάουλ. Θα πετύχει το καλάθι. Επιθετικό rebound από τον ίδιο παίκτη. Και θα πετύχει το καλάθι αυτή τη φορά. 60-47. Πουλιανίτης για τρεις. Είναι εύστοχος και πάλι ο Πουλιανίτης. Τρίτο τρίποντο από τον Πουλιανίτη. 60-50. Θα περάσει χαμηλά για τον Κοτσάνο. Κοτσάνος θα πάει προς τα μέσα. Θα γυρίσει. Πάλα στον Σιάκα. Περνάει ο Σιάκας. Ελεύθερο τρίποντο από τον Καραγιαννίδη. Μεγάλο τρίποντο του Καραγιαννίδη. 63-54. Τον καταβαίνει χαμηλά η μπάλα στον Θιώμο. Πίσω έχει πλεονέκτημα εκεί απέναντι στον Βογιατζή. Θα γυρίσει ο Θιώμος. Θα πετύχει το καλάθι. Περνάει χαμηλά στον Βογιατζή. Περνάει ο Βογιατζής. Πολύ ωραίο καλάθι. Σιάκας για τον Πουλιανίτη. Ελεύθερο τρίποντο. Είναι εύστοχο και αυτό. 67-59. Coach, μια πολύ δύσκολη νίκη μετά από δύο αρνητικά αποτελέσματα. Πού πιστεύετε ότι κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι? Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά τα δικά μας και στα παιδιά της Γέφυρας, γιατί παίξαν ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Έτσι που κρίθηκε πάλι στο τέλος της λεπτομέρειας, στο τελευταίο δηλαδή λεπτό. Για τη δικιά μας την ομάδα ερχόμαστε από δύο άσχημα αποτελέσματα. Αν και το τελευταίο 1,5 μήνα έχουμε πολλά προβλήματα με τραυματισμούς και αυτό φαίνεται μέσα στο παιχνίδι μας. Σήμερα για 35 λεπτά, 36 ήμασταν αρκετά καλοί, αλλά όχι στο σημείο ακόμα που θέλουμε να φτάσουμε. Στα τελευταία 4 λεπτά, ανεξήγητα, χαλάσαμε την συγκέντρωσή μας και την ισορροπία μας και φέραμε το μάτς στον πόντο. Χρειάστηκε να βάλει ένα μεγάλο σούτο Μαυρίδης για να μπορέσουμε να πάρουμε το παιχνίδι. Πρέπει να μας γίνει μάθημα και τα 4 τελευταία λεπτά, αλλά και άλλες φάσεις μέσα στο παιχνίδι, γιατί έχουμε παιδιά νεαρού σε ηλικία, για να μπορέσουμε να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια. Καταρχήν, αυτό που ζούμε στο φετινό πρωτάθλημα δεν το έχουμε ξαναζήσει με αυτά τα αποτελέσματα. Πρώτη φορά που ήμουν στη Β' Εθνική ήταν το 2003. Από τότε μέχρι τώρα, αυτό το να κερδίζουν όλοι όλους, να μην υπάρχει κάτι στάνταρ, είναι πρωτόγνωρο. Πρέπει να βλέπεις παιχνίδι με παιχνίδι, να μην ξεγελιέσαι με άλλα πράγματα και να κοιτάς μόνο αυτό και να βελτιώνεσαι κάθε εβδομάδα. Δεν έχει να κάνεις τίποτα άλλο. Δηλαδή, και εμείς πρέπει να δουλέψουμε όλη τη βδομάδα πάνω να κερδίσουμε στη Χάνθ, η οποία κέρδισε μέσα στο Βόλο σήμερα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι στο κομμάτι της εβδομάδας για να μπορούμε να είμαστε καλύτεροι στο μάτι της Κυριακής. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Γέφυρας και στον coach, ο οποίος στα δύο τελευταία, τρίτο παιχνίδι που είναι τώρα στην ομάδα, δείχνει μια πολύ καλή βελτίωση σαν ομάδα και θέλω να τους ευχηθώ καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Το παιχνίδι κρίθηκε βασικά στην πολύ κακή μας αντίδραση επιθετική στο πρώτο ημίχρονο. Ενώ και ειδικά τη συνολική κακή μας αντίδραση στα τελευταία λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου. Από εκεί και πέρα, στο υπόλοιπο κομμάτι του παιχνιδιού ήμασταν σύμφωνα με το πλάνο μας, σύμφωνα με αυτά που θέλαμε και δεν τα καταφέραμε. Μας τύχησε πάρα πολύ. Παράγοντας, θα ήθελα να μην τον αναφέρω, με καλέσει ο αθλητικός δικαστής. Θα περάσω λοιπόν στους παράγοντες που αφορούν τον μπάσκετ και είναι πρώτον, χάσαμε πάρα πολλές βολές το πρώτο ημίχρονο. Είχαμε μια πολύ κακή αντίδραση στα τρία συνεχόμενα τρίποντα που έβαλε ο αντίπαλος. Εμείς χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και στην άμυνα. Και νομίζω ότι αυτά είναι τα σημαντικότερα. Λίγο ή πολύ ήμασταν σε όλα κοντά σε αυτά που είχαμε στο μυαλό μας. Τίποτα, εντάξει, χάσαμε ένα παιχνίδι, θα μπορούσαμε να το έχουμε κλέψει. Βασικά εκεί που φτάσαμε είχαμε δύο λάθος αποφάσεις, μία στην επίθεση, άλλο πράγμα ζήτησα, άλλο να πάρει την πρωτοβουλία, άλλο την τελείωσε. Στην άμυνα είχαμε και εκεί μία λάθος απόφαση, ο αμυντικός δεν οδήγησε την μπάλα εκεί που έπρεπε, πάγαμε τρίποντο, θα μπορούσαμε να μην το πάμε, αλλά θέμα είναι ότι ήταν κακή η απόφασή μας. Πιστεύω ότι αυτό, αν μας γίνει οδηγός, το επόμενο παιχνίδι, να μην κάνουμε τα ίδια λάθη όταν φτάσει στις λεπτομέρειες και να το κερδίσουμε. Για 35 λεπτά χτίζαμε μία διαφορά και νομίζω ελέγχαμε το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκεια. Στα τελευταία 2-3 λεπτά χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, κάναμε εύκολα λάθη. Έβαλε και ο αντίπαλος, έβαλε μεγάλα σουτ, το έφτασε το μάτσο στον πόντο. Βάλαμε και εμείς ένα τρίποντο και κάπως έτσι έληξε το παιχνίδι. Νομίζω κρίθηκε στο ότι πήγαμε λίγο στοχευμένα
σε αυτό το match. Προσπαθήσαμε να αποστάρουμε από την αρχή, να μην πάμε από το πρώτο λεπτό σε επικαιρόν. Μας βγήκε σε μεγαλύτερη διάρκεια και πιστεύω ότι η συνέχεια μας ανήκει και θα πάμε ακόμα καλύτερα. Συγχαρητήρια και στην Γέφυρα, γιατί έδειξε ότι παλεύει όλα τα παιχνίδια. Έγινε καλή ομάδα και εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους. Το πρωτάθλημα δείχνει ότι είναι αρκετά ανταγωνιστικό σε σχέση με πέρσι. Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να κερδίσει και τους πρώτους από το τέλος. Ήταν ένα πολύ δύσκολο μάτς απέναντι σε μια ομάδα πολύ έμπειρη, με πολύ καλά παιδιά και παίκτες. Στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε πάρα πολλές φορές. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω πρέπει να χάσαμε 12-13 φορές, το οποίο μας κόστησε πάρα πολύ. Και κάποια ελεύθερα σούτ τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει, δεν είμαστε σε καλή μέρα, δεν τα βάλαμε. Και έτσι κλείσαμε το ημίχρονο πίσω στο σκορ. Μετά παίξαμε άμυνα, πεισμόσαμε. Μας μπήκανε κάποια σουτ, καταφέραμε να πλησιάσουμε, αλλά και πάλι η ομάδα των Πέφκων έδειξε την εμπειρία της, έβαλε τα ελεύθερα σουτ και καθάρισε το μάτς. Είμαστε μια ομάδα νεανική. Σκοπός μας είναι σε κάθε αγώνα να νικάμε. Τι να πω, καλή χρονιά να έχουμε με το νέο έτος. Τώρα έχουμε άλλο ένα μάτς, πάμε να το κερδίσουμε και αυτό. Με υγεία και τη συνέχεια. Κουτουξίδης, περνάει ο Κουτουξίδης. Θα πετύχει το καλάδι ο Κουτουκάς. Για τον Αποστολίδη. Γιατρής ο Αποστολίδης. Μέσα και αυτό, 67-64. Τζιάκας, παθεί να περάσει. Δίνει τελικά στο Σιώμο. Από τα 5 μέτρα ο Σιώμος. Θα πετύχει το καλάθι. 67-66. Πάντα Μητσάκης. Μαυρίδης. Ελεύθερο σούτ από τον Μαυρίδη. Είναι εύστοχος ο Μαυρίδης. Μεγάλο σούτ. Φίκος Κόλλα. Ζήσε τις πιο συναρπαστικές στιγμές του αγώνα λεπτό προς λεπτό. Στήριξε την ομάδα σου και σβήσε τη δίψα σου με Φίκος Κόλλα. Δοκίμασε τώρα και τη Φίκος Κόλλα Στέβια και απόλαυσε τη μοναδική της γεύση χωρίς θερμίδες. Φίκος Κόλλα δίνει το παρόν σε κάθε μεγάλο αθλητικό γεγονός. Είναι πάντα μαζί σου, δίπλα στην ομάδα σου. Φίκος Κόλλα και Φίκος Κόλλα Στέβια χωρίς θερμίδες. Μη σταματάς να διψάς.